Τίπιτι μπίπιτι το, πάω να εμφανιστώ. Κορίτσια, έρχομαι. Κορίτσια, έρχεται. Είναι η προειδοποίηση. Είστε έτοιμες? Ή μια καρέκλα άδεια. Θα ήταν η Ντέπη εκεί, αλλά έφυγε. Κυρίες και κύριοι, ας υποδεχτούμε τη δημιουργό του καφέ παραμύθι, τη Μελίνα! Παρά ήμουν ενθουσιώδης. Η Βενελίνα τη βλέπει παγερά διάφορη. Συγγνώμη, τι κάνει τσατσά, χορεύει? Μελίνα μου, γλύκα μου, χαρά της ζωής. Μ' αρέσει πάρα πολύ το σύνολό σου, είσαι επιβλητική. Έκανες τέλεια τους συνδυασμούς, τα μπέρδεψες, μαύρο παντελόνι, ωραία μπλούζα, μαλακά υφάσματα, πολύ ωραία βραδινά και από πάνω ένα σακάκι καταπληκτικό. Σου δίνει και φως, αλλά έχει ωραία τελειώματα που φωνάζουν «Εγώ σήμερα παίρνω βραβείο». Τέλεια πινελιά με την κόκκινη γόβα, είναι εξαιρετική. Μου λείπει η τσάντα φυσικά και θα σου πω τι άλλο δεν μου αρέσει. Τα σκουλαρίκια και το βραχιόλι. Τα σκουλαρίκια πρέπει να πάρεις τα πρώτα και είναι που θύμισαν τη σκάλα, λίγο πιο μικρά, γιατί γενικά τα έχεις πάει πάρα πολύ καλά, δεν χρειάζεται άλλη ένταση και το βραχιόλι δεν φαίνεται, οπότε είναι περιττό στοιχείο. Μια τσάντα ήταν ό,τι χρειαζόμασταν για να συμπληρωθεί αυτό το look. Τα μαλλιά είναι αχταίνιστα, αλλά το μακιγιάζ είναι πάρα πολύ ωραίο, έχει λίγη λάμψη και λίγη ένταση στα χείλη. Μπράβο! Για να δούμε τώρα πόσο κόστισε το σύνολο της Μελίνας. Για το σακάκι πλήρωσε 120 ευρώ, για το top 30, το παντελόνι κόστισε 70 ευρώ, οι γόβες 69, το βραχιόλι 10,50 και τα σκουλαρίκια 8 ευρώ και 50 λεπτά. Συνολικά ξόδεψε 308 ευρώ και της έμειναν 42.